ενώ πέντε Μητροπολίτες και ο εκλεγμένος Πατριάρχης Άνθιμος ο Τρίτος βρίσκονταν στη φυλακή τον Φεβρουάριο του 1822 ο Σταυράκης ως πρώην δραγουμάνος και μεγάλος πάτρονας και φίλος τους μετέφερε κρυφά τα σημειώματα που απίφθηνε ο Βρετανός πρέσβης Λόρδος Στράγκφορντ στην υψηλή πύλη ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Το πρώτο όνομα που προτάθηκε ως πιθανός διάδοχος του Πατριάρχη Γρηγορίου Ηταν ενό άλλου αρχιεπισκόπου Γρηγοριού, ο οποίο όμω βρισκόταν εκτό Κωνσταντινούπολη και ενδεχομένω να καθυστερούσε να φτάσει, καθυστερώντα έτσι και την ενθρόνηση. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε να επιλεγεί κάποιο από την ιερά σύνοδο που βρισκόταν ήδη στο Πατριαρχείο και εν τέλει επιλέχθηκε ο Ευγένιο. Η τελετή για το διορισμό νέου Πατριάρχη δεν δημιουργούσε τόσο πολλά προβλήματα όσο η τελετή περιβολή των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας που δίχασε το κράτος πέντε μήνες αργότερα. Η εκλογή του Πατριάρχη ήταν πιο σεμνή, γεωγραφικά περιορισμένη, δεν ισοδυναμούσε με την παραχώρηση σχεδόν βασιλικής εξουσίας σε χριστιανό υπήκο και ως μέρος της τιμωρίας του προηγούμενου Πατριάρχη μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπηρετούσε την δικαιοσύνη.